Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Θεματάρα έχουμε απόψε. Και καλυμμένος ή κρυφός ναρκισισμός. Ο όρος στα αγγλικά είναι covert narcissism. Γράφει μια φίλη. Καλησπέρα, πολύ αγαπημένη μου Θέκλα. Αυτές τις ημέρες διάβασα αρκετά για τον κρυφό ναρκισισμό. Υπάρχει σαν προσωπικότητα? Φαντάζομαι εννοείς αν υπάρχει σαν διαταραχή προσωπικότητας. Γιατί θεωρώ, σύμφωνα με αυτά που διάβασα, ότι ένας τέτοιος άνθρωπος είναι πιο ύπουλος νάρκισσος από ένα πομπόδι νάρκισσο και κάνει περισσότερο κακό, αφού μεταμορφώνεται και τρελαίνει τους πολύ κοντινούς του ανθρώπους. Αν μπορούσες, θα ήθελα πολύ να άκουγα την άποψή σου, σε φιλώ. Και εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ να διάβαζα και να μάθαινα για τον κεκαλυμμένο ναρκισισμό ή τον κρυφό ναρκισισμό, τον covert narcissism κάποια χρόνια πριν. Γιατί θα γλίτωνα από μεγάλη ταλαιπωρία στη ζωή μου. Τι είναι ο ναρκισισμός? Ο ναρκισισμός είναι μια διαταραχή προσωπικότητας που ανήκει στο β' πλέγμα. Είναι διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας. Περισσότερα για αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στο βίντεο που έχουμε κάνει με τον δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου για τις διαταραχές προσωπικότητας β' πλέγματος, όπου εκεί ο γιατρός τα εξηγεί επιστημονικά και με βάση τα κριτήρια διάγνωσης, ούτως ώστε να κατανοήσουμε τι σημαίνει κάποιος άνθρωπος να έχει διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας. Έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι μας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση σε ανθρώπους μέσα από ένα βίντεο, έστω και αν ο ίδιος ο άνθρωπος γράφει για τον εαυτό του και περιγράφει το τι συμβαίνει. Τη διάγνωση για το αν κάποιος έχει διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας μπορεί να την κάνει μόνο ένας ψυχίατρος ή ένας ψυχολόγος που είναι εξειδικευμένος στα συγκεκριμένα τεστ προσωπικότητας που βγάζουν αν κάποιος έχει μια συγκεκριμένη διαταραχή προσωπικότητας ή όχι. Ο κρυφός ναρκισισμός ή ο κεκαλυμμένος ναρκισισμός ανήκει στη διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι ναρκισιστής μπορεί να είναι φανερός ναρκισιστής, πομπόδης δηλαδή, έτσι όπως τον έχει περιγράψει η φίλη με απλά λόγια, πομπόδης δηλαδή, να φαίνεται, να κράζει, να φωνάζει από μακριά ότι αυτός ο άνθρωπος διακατέχεται από ναρκισισμό, ή να είναι και καλυμμένος ή κρυφός ναρκισιστής, να φαίνεται δηλαδή επιφανειακά ότι είναι ένας κακομύρης, ότι είναι ένας ταπεινός, ότι είναι ένας πολύ χαμηλόντονος άνθρωπος, στην πραγματικότητα όμως με ύπουλους και έμμεσους τρόπους να λειτουργεί πάνω στους γύρω του κακοποιητικά, όπως ακριβώς και ένα ναρκισιστής. Διαβάζω εδώ από ένα άρθρο το οποίο βρήκα στο διαδίκτυο, θα βάλω τον σύνδεσμο που οδηγεί στο άρθρο αυτό στη περιγραφή του βίντεο. Έχει τίτλο το άρθρο «How to recognize someone with covert narcissism». Πώς να αναγνωρίσεις κάποιον με κεκαλυμμένο ναρκισισμό, και λέει μπορεί να είναι δύσκολο να δεις κάποιον, να εντοπίσεις κάποιον που έχει κεκαλυμμένο ναρκισισμό. Λέει ότι τις περισσότερες φορές είναι πολύ εύκολο να εντοπίσεις ποιος λειτουργεί ναρκισιστικά. Είναι αυτός ο οποίος μιλά στον κόσμο, λέει δυνατά τα επιτευγματά του, παρουσιάζεται ως πολύ σπουδαίος, θέλει να τραβήξει την προσοχή όλων. Θα μπορούσε όμως να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν παρόμοια κίνητρα, όπως οι ναρκισιστές που φαίνονται ξεκάθαρα, να θέλουν πάρα πολύ να τους θαυμάζουν οι άλλοι και να νιώθουν σημαντικοί, αλλά να μην μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Ναι, στην πραγματικότητα μπορεί να έχετε δίπλα σας, στο ίδιο σπίτι μαζί σας, στο ίδιο κρεβάτι μαζί σας, φοβιστικό, έναν ναρκισιστή, ο οποίος να το δείχνει αυτό το πράγμα με λιγότερο εμφανείς τρόπους. Τι είναι ναρκισισμός, λέει το άρθρο? Η λέξη ναρκισιστής είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως στην καθομιλουμένη και το χρησιμοποιούμε οι αδαείς για να περιγράψουμε κάποιον ο οποίος φαίνεται ότι είναι εγωκεντρικός. Στην πραγματικότητα όμως, με τους όρους της ψυχικής υγείας, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, διαγνωστικά κριτήρια, τα οποία χρησιμοποιεί ένας ψυχίατρος ή ένας ψυχολόγος που ασχολείται με διάγνωση κλινικών περιστατικών, ένας κλινικός ψυχολόγος ή ένας ψυχολόγος που είναι εκπαιδευμένος στο να δίνει τα ειδικά τεστ, για να κάνει διάγνωση αν κάποιος έχει διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας ή όχι.
Ποια είναι τα συνήθη χαρακτηριστικά όμως που έχουν οι άνθρωποι με ναρκισσιστική προσωπικότητα? Αυτοί οι άνθρωποι είναι συνεχώς απασχολημένοι μέσα στο μυαλό τους με την επιτυχία τους και έχουν μία μεγαλομανία. Νιώθουν ότι είναι πολύ σπουδαίοι και νιώθουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Και αυτή η μεγαλομανία τους επηρεάζει όλο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Οι ναρκισσιστές δυσκολεύονται να χτίσουν ή να διατηρήσουν συνδέσεις με τους άλλους, επειδή είναι χειριστικοί και επειδή δεν έχουν συνέστηση. Συχνά έχουν την αίσθηση κυριότητος και την έλλειψη συμπάθειας προς τους άλλους ανθρώπους, παρόλα αυτά όμως λαχταρούν για προσοχή και θαυμασμό. Εδώ παρακάτω υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά των ναρκισσιστών. Το πρώτο είναι ότι έχουν μια μεγάλη, μεγαλομανή αίσθηση της σημασίας τους που έχουν σαν άνθρωποι. Νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίοι. Μετά από αυτούς το χάος. Το δεύτερο είναι ότι φαντασιώνονται ότι είναι σημαντικοί, σπουδαίοι και επηρεάζουν τους άλλους. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι υπερβάλλουν για τις ικανότητες τους, τα ταλέντα τους και τα επιτεύγματά τους. Παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως πολύ πιο σπουδαίους από ό,τι ρεαλιστικά είναι. Λαχταρούν για θαυμασμό και αναγνώριση. Τους απασχολεί συνέχεια η ομορφιά τους, η αγάπη, δηλαδή θέλουν να τους αγαπούν οι άλλοι, να τους ερωτεύονται, η δύναμη και η επιτυχία. Είναι άνθρωποι που προσπαθούν συνεχώς να φαίνονται ωραίοι, να φαίνονται δυνατοί, θέλουν τους άλλους να τους αγαπούν και θέλουν να είναι επιτυχημένοι και κοινωνικά αποδεκτοί. Έχουν μία υπερβάλλουσα αίσθηση ότι είναι μοναδικοί, θεωρούν ότι αυτοί είναι και κανείς άλλος, έχει σπάσει το καλούπι μετά από αυτούς. Πιστεύουν ότι ο κόσμος κάτι τους χρωστάει. Εκμεταλλεύονται τους άλλους για να αποκτήσουν αυτό που θέλουν και δεν τους ενδιαφέρει πώς κακοποιούν τους άλλους με αυτόν τον τρόπο και δεν έχουν καθόλου ενσυναίσθηση για τους άλλους ανθρώπους. Δεν λυπούνται τους άλλους ανθρώπους και δεν μπαίνουν στα παπούτσια των άλλων ανθρώπων. Τι είναι λοιπόν ο κεκαλυμμένος ναρκισσιστής? Στη ψυχολογία, μια συμπεριφορά μπορεί να περιγραφεί ως φανερή ή ως κεκαλυμμένη. Overt, η φανερή, η εμφανής. Covert, η κεκαλυμμένη, η κρυφή. Οι φανερές συμπεριφορές είναι εκείνες που εύκολα θα παρατηρήσουμε, όπως τις συμπεριφορές των παραδοσιακών ναρκισσιστών ή των φανερών ναρκισσιστών που έχουμε περιγράψει προηγούμενα. Οι κεκαλυμμένες συμπεριφορές όμως είναι εκείνες οι οποίες είναι πιο απαλές, πιο ύπουλες και δεν μπορούμε να τις δούμε εύκολα. Κεκαλυμμένος ναρκισσιστής είναι κάποιος ο οποίος λαχταράει για θαυμασμό και σημαντικότητα και επίσης δεν έχει ενσυναίσθηση για τους άλλους ανθρώπους, αλλά μπορεί να λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο από τον παραδοσιακό, τον κλασικό ναρκισσιστή. Όταν σκεφτόμαστε τη συμπεριφορά των ναρκισσιστών, μπορεί να είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς κάποιος μπορεί να είναι ναρκισσιστής και να τον ενοχλεί η δική του συμπεριφορά. Ένας κεκαλυμμένος ναρκισσιστής μπορεί να ενοχλείται, να έχει την αντίληψη, να αντιλαμβάνεται ότι η συμπεριφορά του ναρκισσιστή δεν είναι καλή, οπότε να την αποκρύβει, αλλά παρόλα αυτά να συνεχίζει να έχει τους ίδιους στόχους και τα ίδια κίνητρα. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να περιγραφεί όπως όταν ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι με τον ήχο τέρμα και να το συγκρίνεις με κάποιον που ακούει το αγαπημένο του τραγούδι με τον ήχο πολύ χαμηλωμένο. Το τραγούδι το ίδιο δεν αλλάζει, ο τρόπος με τον οποίο το ακούει ο καθένας είναι ο ίδιος. Άρα, οι φανεροί ναρκισσιστές, οι κλασικοί ναρκισσιστές, οι εμφανείς ναρκισσιστές έχουν ακριβώς τα ίδια κίνητρα, την ίδια νοοτροπία, τον ίδιο τρόπο λειτουργίας με τους κεκαλυμμένους ναρκισσιστές ή τους κρυφούς ναρκισσιστές. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι οι κεκαλυμμένοι ναρκισσιστές κρύβουν τα κίνητρα τους και κρύβουν τη συμπεριφορά τους. Άρα είναι πιο επικίνδυνοι. Τόσο οι κεκαλυμμένοι ναρκισσιστές όσο και οι εμφανείς ναρκισσιστές
ζουν στον κόσμο με μία αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και φαντασιώνονται, όπως είπαμε και προηγουμένως, επιτυχία και μεγαλείο. Και ο εμφανής ναρκισσιστής και ο αφανής ναρκισσιστής και ο κεκαλυμμένος ναρκισσιστής χρειάζεται να έχει τα ίδια κλινικά κριτήρια, πρέπει να έχει τα ίδια συμπτώματα για να διαγνωστεί με διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας, είτε είναι extroverted, είτε είναι εξωτερικευμένη η διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας, είτε κάποιος είναι εξωστρεφής ναρκισσιστής, είτε κάποιος είναι εσωστρεφής ναρκισσιστής. Και ο εξωστρεφής ναρκισσιστής και ο εσωστρεφής ναρκισσιστής έχουν πρόβλημα με την αυτοεκτίμηση τους. Έχουν θέμα με την αυτοεκτίμηση τους και γι' αυτό το λόγο λειτουργούν με αυτό το μεγαλομανή τρόπο. Πολλοί άνθρωποι έχουμε πέσει θύματα των χειριστικών συμπεριφορών ενός κεκαλυμμένου ναρκισσιστή, χωρίς να συνειδητοποιούμε τι έχει συμβεί, μέχρι να βρεθούμε σε μεγάλο συναισθηματικό πόνο. Μπορεί να είναι πιο ακριβές να πούμε ότι οι εξωστρεφείς ναρκισσιστές, οι φανεροί ναρκισσιστές, είναι πιο εύκολο να τους εντοπίσεις και να τους αντιμετωπίσεις παρά τους εσωστρεφείς ή κεκαλυμμένους ναρκισσιστές. Είναι πολύ συχνό να βρίσκουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους σε μακροχρόνιες σχέσεις με κεκαλυμμένους ναρκισσιστές, που για χρόνια να έχουν πληγωθεί και να τους λείπει η αίσθηση του ότι έχουν όντως σύντροφο ή ότι υπάρχει αμοιβαιότητα στη σχέση. Ένας κεκαλυμμένος ναρκισσιστής δεν θα σου δείξει αγάπη, δεν θα σου δείξει αποδοχή, δεν θα σε γεμίσει συναισθηματικά με τον ίδιο τρόπο που θα σε γεμίσει ένας υγιής ψυχοσυναισθηματικά άνθρωπος, μια υγιής προσωπικότητα που θα συνδεθεί μαζί σου ουσιαστικά με τη θέληση του, με τη θέληση της και θα σε αγαπήσει. Δεν μπορεί να αγαπήσει ο ναρκισσιστής, γιατί είναι απασχολημένος υπερβολικά με την αρρωστημένη του αυτοεκτίμηση και με τη μεγαλομανία που έχει για τον εαυτό του. Σημάδια που πρέπει να κοιτάζουμε για να δούμε μην τυχόν και έχουμε μπλέξει με ένα κεκαλυμμένο ναρκισσιστή. Παρόλο που υπάρχουν τα κλινικά κριτήρια τα οποία πρέπει να τα βρει ένας κλινικός ψυχολόγος ή ένας ψυχίατρος για να κάνει τη διάγνωση, μπορούμε να πούμε για κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να πρέπει να μας προβληματίσουν στη συμπεριφορά μας ή τη συμπεριφορά των άλλων. Για να καταλάβουμε μην τυχόν ή να υποψιαστούμε μην τυχόν και ο άνθρωπος με τον οποίο συνδεόμαστε και από τον οποίο επηρεαζόμαστε μπορεί να είναι ένας κεκαλυμμένος ναρκισσιστής. Παρόλο που οι πιο εξωστρεφείς ναρκισσιστές είναι ξεκάθαροι να τους καταλάβεις επειδή έχουν τεράστια ιδέα για τον εαυτό τους, μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και αλαζονία, τους εσωστρεφείς, δηλαδή τους κεκαλυμμένους, είναι δύσκολο να τους βρεις. Ο κεκαλυμμένος ναρκισσιστής σαφώς λαχταρά τη σημασία και το θαυμασμό, μα μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά στους ανθρώπους γύρω του. Μπορεί να δίνουν κάποια κοπλιμέντα, τα οποία να λειτουργούν αρνητικά, δηλαδή να σου πούν «πω πω 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 πω». Πόσο μόρφησες τώρα, άρα πριν ήσουν άσχημος, πριν ήσουν άσχημη. Ή, τι ωραία που φαίνεσαι τώρα που έχεις κάνει αυτό, άρα πριν δεν φαινόσουν ωραία. Ή μια φορά μου είχε τύχει εμένα να μου πει ένας, μακαρίτης είναι τώρα, να με έχει συναντήσει από κοντά και να μου πει «Ω, κυρία Πετρίδου, έχετε φοβερή φωτογένεια τώρα που σας βλέπω από κοντά». Και γυρίζω και εγώ και του λέω, δηλαδή από κοντά είμαι σκατά, ε. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος ήταν και καλυμμένος ναρκισσιστής, αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να δώσεις ένα κοπλιμέντο που στην ουσία να μην είναι κοπλιμέντο, να είναι το αντίθετο του κοπλιμέντου. Να θέλεις να ρίξεις την αυτοεκτίμηση του άλλου. Ή οι κεκαλυμμένοι ναρκισσιστές μπορεί επίτηδες να το παίζουν πολύ ταπεινοί και να λένε «εγώ είμαι ένα τίποτα και είμαι ένας ασήμαντος άνθρωπος», προκειμένου να τους πεις «όχι αγάπη μου, όχι μάνα μου, είσαι πολύ σπουδαίος» και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και πρέπει πάντα να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι η πραγματικότητα
η συναισθηματική πραγματικότητα τόσο για τον εξωστρεφή ναρκισιστή όσο και για τον εσωστρεφή ναρκισιστή, τόσο για τον ξεκάθαρα ναρκισιστή και τον και καλυμμένο ναρκισιστή, είναι ότι έχουν ένα εύθραυστο εγώ, ότι έχουν θέμα με τη δική τους αυτοεκτίμηση. Επειδή νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους, προβάλλουν αυτή την ασχήμια πάνω στους άλλους. Αυτό φυσικά δεν αποτελεί άλλοθη, όπως η οποιαδήποτε διάγνωση, δεν αποτελεί άλλοθη για να κακοποιούμε τους άλλους ανθρώπους. Ίσα-ίσα, αν είμαστε διαγνωσμένοι, οφείλουμε ακόμη περισσότερο να κάνουμε θεραπεία. Ο ξεκάθαρος ναρκισσιστής θα ζητήσει θαυμασμό και προσοχή, ενώ ο κεκαλυμμένος ναρκισσιστής θα χρησιμοποιήσει πιο απαλές τακτικές, πιο ύπουλες τακτικές, για να επιτύχει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ο κεκαλυμμένος ναρκισσιστής πολύ πιο πιθανόν να ψάχνει συνεχώς για επιβράβευση και για επιβεβαίωση για τα ταλέντα του, τις ικανότητες του και τα πράγματα που έχει επιτύχει, ψάχνοντας για τους άλλους να του ταΐσουν την ίδια ανάγκη που έχει και ο φανερός ναρκισσιστής για να νιώσει σημαντικός. Οι ναρκισσιστές προσκολούνται πάνω μας για να τους δώσουμε ενέργεια, να τους δώσουμε προσοχή, να τους δώσουμε σημασία, να τους κάνουμε να νιώσουν σημαντικοί, επειδή στην πραγματικότητα κατά βάθος νιώθουν πόσο πολύ λίγοι είναι ή νιώθουν ότι είναι πιο λίγοι από ό,τι πραγματικά είναι, γιατί μιλάμε για ψυχοπαθολογία του εγώ, της αυτοεκτίμησης. Ο κεκαλυμμένος ναρκισσιστής θα σου ρίξει το φταίξιμο και θα σε κάνει να νιώσεις ντροπή. Το να ντροπιάζουν τους άλλους είναι μια εξαιρετική τακτική των ναρκισσιστών, ούτως ώστε να νιώσουν ότι αυτοί είναι καλύτεροι από τους άλλους. Ο εξωστρεφής ναρκισσιστής μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρος σε αυτή την προσέγγιση του, ώστε να έχει leverage, δηλαδή να έχει κάποια δύναμη πάνω σου. Ξεκάθαρα θα σε προσβάλλει, θα είναι αγενής μαζί σου, θα σε κριτικάρει και θα σε κοροϊδέψει. Ο εσωστρεφής ναρκισσιστής όμως, ο κεκαλυμμένος ναρκισσιστής, μπορεί να έχει μια πιο απαλή προσέγγιση, να σου εξηγήσει γιατί εσύ φταίς για κάτι και πρέπει να ντρέπεσαι γι' αυτό. Μπορεί ακόμη να προσποιούνται ότι είναι θύματα της δικής σου συμπεριφοράς ή να προκαλούν συναισθηματική κακοποίηση, ούτως ώστε να σε βάλουν ή να μπαίνουν σε καταστάσεις που θα κακοποιηθούν, επίτηδες, ούτως ώστε εσύ μετά να τους λυπηθείς και να τους πεις «Μπράβο, μπράβο, σε κακοποίησε η πρώη γυναίκα σου, μπράβο, καημένε μου, κρίμα, έλα εδώ να σε περιθάλψω». Ή σου φέρθηκε άσχημο η συνάδελφος σου, έλα να σε περιθάλψω. Ή σου φέρθηκε άσχημο ο φίλος σου, έλα να σε κάνω να νιώσεις καλά. Ο σκοπός των ναρκισσιστών και των εξωστρεφών και των εσωστρεφών και των φανερών και των αφανών είναι να κάνουν τους άλλους να νιώθουν μικροί μπροστά στο δικό τους μεγαλείο. Προκαλώντας σύγχυση. Παρόλο που δεν είναι πάντοτε ύπουλοι, κάποιοι κεκαλυμμένοι ναρκισσιστές μπορεί να ευχαριστούνται προκαλώντας σύγχυση σε κάποιον με τον οποίο έχουν σχέση. Μπορεί να μην λένε ξεκάθαρο ότι φταίς εσύ ή ότι πρέπει να ντρέπεσαι για τη συμπεριφορά σου, αλλά μπορεί να σου κάνουν gaslighting, να σε κάνουν να διαιρωτάσαι αν αυτό που καταλαβαίνεις είναι έτσι όπως το καταλαβαίνεις και να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Ένας άλλος τρόπος για να αποκτήσει ισχύ πάνω σου ένας κεκαλυμμένος ναρκισσιστής είναι να σε κάνει να αμφιβάλλεις για την αντίληψή σου. Όπως είπα και προηγουμένως, χρησιμοποιώντας το ψυχολογικό όπλο του gaslighting. Να σε κάνει να αμφισβητείς για το αν καταλαβαίνεις σωστά τα πράγματα, ώστε να πας να ζητήσεις τη βοήθειά του και να σε χρησιμοποιήσει ακόμη περισσότερο. Επίσης, ένας κεκαλυμμένος ναρκισσιστής είναι πολύ πιθανό να αμελεί να κάνει αυτά τα οποία αναλαμβάνει να κάνει και να σε αγνοεί. Επειδή έχουν τεράστια ανάγκη να νιώθουν σημαντικοί, οι κεκαλυμμένοι ναρκισσιστές θα κάνουν οτιδήποτε χρειάζεται να κάνουν, ούτως ώστε να σε κρατήσουν εστιασμένο πάνω τους. Ο κεκαλυμμένος ναρκισσιστής
είναι master, δηλαδή είναι μάστρος στο να σε κάνει να νιώθεις ότι δεν υπάρχεις, να σε αγνοεί. Και το κάνει αυτό το πράγμα ούτως ώστε να ασχοληθείς περισσότερο μαζί σου. Παρά να σου πει ξεκάθαρα ότι δεν είσαι σημαντικός, μπορεί να σε καλέσει σε ένα ραντεβού και να σε στήσει, μπορεί να κάνει πολλή ώρα και να περιμένει μέχρι το τελευταίο λεπτό να απαντήσει σε μηνύματα email, μπορεί να αργεί να έρχεται κάπου που πρέπει να πάει ή να μην σου απαντάει καν, να ρωτάς πάμε στον τέτοιο τόπο, να μην σου απαντάει καν. Να δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου για το χρόνο σου, για τα ενδιαφέροντα σου και να σε αφήνει εκεί πέρα να νιώθεις μικρός, μη σημαντικός και άσχετος. Γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να πεις, αγάπη μου, μπορείς να φτιάξεις αυτό. Ναι, θα το φτιάξω. Και να περνάει ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις και να μην το φτιάχνει, για παράδειγμα. Επίσης, οι ναρκισιστές, οι κρυφοί ναρκισιστές, συναισθηματικά παραμελούν τους ανθρώπους που είναι μαζί τους. Παρόλο που οι κρυφοί ναρκισιστές μπορεί να φαίνονται πιο καλοσυνάτοι και λιγότερο ενοχλητικοί από τους φανερούς ναρκισιστές, δεν μπορούν να συνδεθούν ουσιαστικά με τους άλλους ανθρώπους επίσης. Δεν θα πάρεις πολλά κοπλιμέντα από έναν και καλυμμένο ναρκισιστή. Πρέπει να θυμάσαι ότι πάντοτε είναι εστιασμένος, έχει όλη του την ενέργεια εστιασμένη στο να νιώσει ο ίδιος καλά. Έτσι δεν έχει καθόλου χρόνο και ενέργεια για να σε κάνει εσένα να νιώθεις καλά. Και ίσα ίσα όταν εσύ νιώθεις καλά ενοχλείται. Ενοχλείται. Θα το δεις τον και καλυμμένο ναρκισιστή να παθαίνει τρέλα όταν έχεις μια επιτυχία ή όταν είσαι χαρούμενος ή όταν σου πάνε καλά τα πράγματα στη δουλειά σου ή όταν γιορτάζεις ότι έχεις επιτύχει κάτι, όταν είναι γιορτή σου, όταν είναι τα γενέθλιά σου, όταν σε βλέπει να είσαι καλά σκυλιάζει, λυσάει. Επειδή ο ίδιος δεν είναι καλά, η ίδια αν είναι γυναίκα δεν είναι καλά, δεν ανέχεται να είναι άλλοι άνθρωποι καλά στο ίδιο περιβάλλον. Οπότε και καλυμμένοι ναρκισιστές, ιδιαιτέρως όταν έχεις να γιορτάσεις κάποια επιτυχία ή μια χαρά, θα σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Δεν θα έρθουν να σου πούν ξεκάθαρα, δεν θέλω να είσαι χαρούμενος, δεν θέλω να είσαι χαρούμενη και γι' αυτό σου σπάω τα νεύρα. Θα βρουν τον τρόπο όμως να σου σπάσουν τα νεύρα και μετά θα σου εξηγήσουν με πολύ ευγενικό τρόπο, σαν θύματα που το παίζουν, ότι εσύ φταίς που έχουν θυμώσει, εσύ φταίς και θα έπρεπε να ντρέπεσαι που τους έχεις χαλάσει τη διάθεση και όχι αυτοί που έχουν λυσάξει επειδή εσύ είσαι χαρούμενος, χαρούμενη και δεν μπορούν να σε βλέπουν έτσι. Και επίσης όταν έχεις μία σχέση με έναν και καλυμμένο ναρκισιστή θα καταλάβεις στο τέλος ότι εσύ είσαι που κάνεις όλη τη δουλειά, όλη τη συναισθηματική δουλειά. Παρόλο που ο και καλυμμένο ναρκισιστής φαίνεται πιο συναισθηματικός από τον εμφανή ναρκισιστή, στην πραγματικότητα χρειάζεται εσύ να δουλέψεις ούτως ώστε να πάει η σχέση καλά. Γιατί όλη τους αυτή η ευγενική συμπεριφορά δεν είναι παρά μια παράσταση και στην πραγματικότητα αυτό που θέλουν είναι να σε εκμεταλλευτούν συναισθηματικά και να σε αφήσουν να νιώθεις μικρός, ασήμαντος και το κάνουν αυτό με το να σε αγνοούν, να σου ρίχνουν το φταίξιμο και να σε κάνουν να νιώθεις ντροπή για πράγματα για τα οποία εσύ δεν ευθύνεσαι. Για παράδειγμα, δεν ευθύνεσαι εσύ αν ο άλλος νιώθει μειονεκτικά για την εμφάνισή του. Ή δεν ευθύνεσαι εσύ αν ο άλλος δεν κάνει τη δουλειά που του αρέσει. Ή δεν ευθύνεσαι εσύ αν ο άλλος τα έχει κάνει στη ζωή του μαντάρα. Δεν ευθύνεσαι εσύ. Όχι, πρέπει να πληρώσεις. Επίσης, πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι εξαιρετικό κριτήριο, σημαντικό κριτήριο για τον ναρκισισμό είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης, άρα και ο και καλυμμένος ναρκισιστής σε καμία περίπτωση δεν θα σε λυπηθεί. Μπορεί να προσποιείται πως σε λυπάται, αλλά και την ώρα που θα σου πει λόγια συμπόνιας θα σου βάζει μαχαίρι από κάτω. Επίσης, οι κρυφοί ναρκισιστές είναι πολύ εκμεταλλευτές και σου προσφέρουν πράγματα με σκοπό ανταλλάγματα. Δεν πρόκειται ένας ναρκισιστής, είτε καλυμμένος, είτε ακάλυπτος, είτε κρυφός, είτε φανερός, να κάνει κάτι χωρίς να έχει συμφέρον. Ένας και καλυμμένος ναρκισιστής μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι είναι πολύ δοτικός,
αλλά η δοτική τους συμπεριφορά να γίνεται μόνο με σκοπό να επιτύχουν κάτι. Όταν θέλουν κάτι, τους χωράει η τρύπα του βελονιού. Ένα απλό καθημερινό παράδειγμα μπορεί να είναι κάτι όπως να βάζεις ένα φιλοδόρημα στο κουτί ενός coffee shop, ενός καφέ. Ένας κεκαλυμμένος ναρκισσιστής είναι πολύ πιο πιθανό να βάλει το φιλοδόρημα τους στο κύπελο όταν ξέρει ότι τον βλέπει ο μπαρίστας αυτός που φτιάχνει τον καφέ. Ούτως ώστε να τον δει και να νιώσει ευγνωμοσύνη ότι του έχει αφήσει φιλοδόρημα. Αν δεν τον κοιτάει, δεν πρόκειται να αφήσει φιλοδόρημα. Άρα κάθε φορά που δίνει κάτι ο ναρκισσιστής, δεν το δίνει για να δώσει, δίνει για να πάρει. Προσοχή, σημασία, έπαινο. Τι να κάνεις λοιπόν, θα σας λέω το άρθρο που διαβάζω στα αγγλικά και μεταφράζω κακό, όσο να είναι στα ελληνικά θα σας το βάλω και στην περιγραφή του βίντεο. Τι να κάνεις όταν βρίσκεις τον εαυτό σου να είσαι εμπλεγμένος, εμπλεγμένη, να είσαι σε μια σχέση με έναν κρυφό ναρκισσιστή. Μπορεί να είσαι σε μια σχέση, σε μια προσωπική σχέση με έναν κεκαλυμμένο ναρκισσιστή, είτε να είναι μέλος της οικογένειας σου, είτε να είναι ένας συνάδελφος σου ή να είναι το τέρι σου. Μπορεί να είναι χρήσιμο να σημειώσεις ότι παρόλο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι κάνει ο ναρκισσιστής, μπορούμε να ελέγξουμε τι κάνουμε εμείς και πώς επικοινωνούμε και τι διάδραση έχουμε μαζί τους. Υπάρχουν ορισμένα βήματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας εάν είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε σχέση με έναν κεκαλυμμένο ναρκισσιστή. Εάν είμαστε αναγκασμένοι, όπως στην περίπτωση που δουλεύουμε μαζί με κάποιον ή είναι στενός μας συγγενής, ναι. Αν όμως δεν είμαστε αναγκασμένοι, μια ερωτική σχέση, ακόμη και ένας γάμος, αν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με έναν κεκαλυμμένο ναρκισσιστή που μας ρουφάει το αίμα, που μας αποδυναμώνει, που μας κάνει να νιώθουμε σκατά επειδή ο ίδιος νιώθει σκατά μέσα του, που σε κάθε επιτυχία μας τιμωρεί, που μας τιμωρεί συνεχώς κάνοντας μας να νιώθουμε ενοχές για πράγματα που δεν φταίμε και κάνοντας μας να ντρεπόμαστε για πράγματα για τα οποία δεν έχουμε ευθύνη, τότε η λύση είναι να ξεκόψουμε, να διαλύσουμε τη σχέση με τον ναρκισσιστή, με τον κεκαλυμμένο ναρκισσιστή. Και κάποιοι από εμάς δυστυχώς περιμέναμε να θυμηθούν οι κεκαλυμμένοι ναρκισσιστές να διαλύσουν τη σχέση και δεν το κάναμε εμείς πιο νωρίς. Δεν πειράζει όμως, ακόμη και αν μας έχει χωρίσει ένας κεκαλυμμένος ναρκισσιστής, τεράστια χάρη μας έχει κάνει. Λοιπόν, εάν λοιπόν δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος τρόπος να διακόψεις τη σχέση με τον ναρκισσιστή, και πρέπει να είσαι σε σχέση, για παράδειγμα είναι ένας γονιός σου ο οποίος είναι σε μεγάλη ηλικία και το φροντίζεις, είναι ένας συνάδελφος ή το αφεντικό σου στη δουλειά που δεν μπορείς στην παρούσα φάση να φύγεις από εκεί, τι να κάνεις. Να μην το παίρνεις προσωπικά. Όταν έχουμε να κάνουμε με έναν ναρκισσιστή, είτε φανερό είτε και καλυμμένο, η χειριστική του συμπεριφορά είναι πολύ προσωπική. Το γεγονός ότι δεν μας λυπούνται, ότι νιώθουν πολύ σπουδαίοι, όλα αυτά τα μοτίβα της χειριστικότητας και της εξαπάτησης, είναι πολύ φυσιολογικό να μας πληγώνουν και να το παίρνουμε προσωπικά. Όσο επώδυνα μας κάνουν να νιώθουμε συμπεριφορές του ναρκισσιστή, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι για μας που τα κάνουν αυτά, δεν τα κάνουν εξαιτίας μας, τα κάνουν επειδή είναι αυτοί όπως είναι. Οι ναρκισσιστές λειτουργούν με αρνητικούς τρόπους επειδή κάποια ψυχοπαθολογία υπάρχει μέσα τους, όχι επειδή εμείς έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ο ναρκισσιστής λειτουργεί ναρκισσιστικά επειδή έχει ο ίδιος πρόβλημα, όχι επειδή έχουμε εμείς. Είναι εντάξει να προσπαθούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας με τον οποίο είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε να κάνουμε έναν ναρκισσιστή να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες τους και να τους αφήσουμε να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες, να τους βάζουμε βέτο, όπως έχω πει πρόσφατα σε ένα βίντεο. Οι ναρκισσιστές θέλουν να το πάρεις προσωπικά αυτό που κάνουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έχουν πάνω σου δύναμη. Να θυμάσαι ότι ο ναρκισσιστής νιώθει μικρός, τόσο πολύ μικρός μέσα του, άρα έχει εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, οπότε
Κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να νιώσει σπουδαίο. Πρέπει να σε μειώσει εσένα πάρα πολύ για να νιώσει αυτό καλά. Να βάζουμε όρια. Οι ναρκισιστές δεν έχουν υγιή όρια. Και επειδή και οι καλυμμένοι ναρκισιστές δεν έχουν ενσυναίσθηση και έχουν μεγάλο αίσθημα κυριότητας και εκμεταλλεύονται τους άλλους, τα όρια μπορούν να τους σταματήσουν. Και πρέπει να εξασκηθούμε, να βάζουμε όρια με τους ναρκισιστές και να το κάνουμε αυτό το πράγμα σταθερά. Να είμαστε σταθεροί. Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις όρια, ειδικά αν είσαι και ένας people pleaser, γιατί συνήθως οι ναρκισιστές πάνε και προσκολούνται πάνω σε δοτικούς ανθρώπους ή σε ανθρώπους που είναι people pleaser. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να τους βάλουμε όρια. Και επίσης πρέπει να μιλάμε για τον εαυτό μας, να λέμε πόσο άσχημα μας κάνουν να νιώθουμε και να τους δίνουμε ανατροφοδότηση για το πόσο αρνητική και ενοχλητική είναι η συμπεριφορά τους. Γιατί όταν έχει σχέση με κάποιον που είναι κρυφός ναρκισιστής, μπορεί πολύ εύκολο να χάσεις τη δική σου φωνή. Επειδή είναι τόσο χειριστικός, μπορεί να σου πάρει χρόνο να καταλάβεις ότι αυτή η σχέση σε έχει αφήσει σε έναν τόπο που δεν ξέρεις να διεκδικείς τα δικαιώματά σου, που δεν είσαι πλέον εαυτός σου. Πάρε το χρόνο να επιστρέψεις στον πραγματικό σου εαυτό, να θυμηθείς ποιος είσαι, να θυμηθείς ποια είναι τα χαρακτηριστικά σου, ποιες είναι οι αξίες σου, ποιοι είναι οι στόχοι σου και ποια είναι τα ταλέντα σου. Όσο πιο πολύ ενδυναμώσεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου, θα μπορείς να αντιμετωπίσεις τον ναρκισιστή. Και επίσης, χρειάζεται να δημιουργήσεις μία υγιή απόσταση. Όταν βρίσκεσαι σε σχέση με έναν και καλυμμένο ναρκισιστή, μπορεί να νιώθεις πάρα πολύ άσχημα. Υπάρχουν στιγμές που είναι πολύ δύσκολο να βάλεις απόσταση μεταξύ σου εσένα και εκείνου του προσώπου, όταν πρόκειται για μέλος της οικογένειας ή για κάποιο συνάδελφο. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες και να ψάξουμε για αυτές για να δημιουργήσουμε κάποια υγιή απόσταση μεταξύ εμών και του ναρκισιστού. Να περιορίζουμε τις προσωπικές επαφές, να ζητήσουμε για παράδειγμα μια μετάθεση, να πάμε σε ένα διαφορετικό χώρο στο γραφείο, να κάνουμε τα διαλύματά μας διαφορετικές ώρες ώστε να μην ξέρει που θα μας βρει και να έρθει να μας αρχίσει να μας τα ψάλει πάλι, ή κάποιες φορές θα πρέπει να κόβουμε επαφή. Και το έχουμε πει αυτό το πράγμα, όταν νιώθουμε πληγωμένοι από τον ναρκισισμό του άλλου, δικαιούμαστε να πάμε no contact. Και να θυμόμαστε ότι ο στόχος του να δημιουργούμε απόσταση δεν είναι για να πληγώσουμε το πρόσωπο που έχει ναρκισιστικά στοιχεία, ο στόχος είναι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να δώσουμε στον εαυτό μας χώρο να αναπνεύσει. Όπως σας είπα και προηγουμένως, το σύνδεσμο για αυτό το άρθρο θα σας το βάλω στην περιγραφή του βίντεο, είναι στα αγγλικά, τόση ώρα το διάβαζα στα αγγλικά και σχολίαζα στα ελληνικά και το μετάφραζα κακή κακό στα αρνητικά. Φυσικά νομίζω πως δεν είμαι και καλυμμένος ναρκισιστής και καλυμμένη ναρκισίστερ, ώστε να σας λέω δεν το μετάφραζε καλά, για να μου πείτε όχι, 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 το μετάφραζες πολύ καλά και να ανεβεί η αίσθηση της αυτοεκτίμησης μου. Το μετάφρασα μέτρια. Αν είχα το χρόνο να καθίσω να το μεταφράσω από προηγουμένως και να το διαβάζω από τα ελληνικά, σαφώς θα ήταν καλύτερο. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο αρχικό ερώτημα της φίλης, η οποία λέει ότι ο κρυφός ναρκισισμός είναι πιο ύπουλος από το φανερό και με βάση το άρθρο που σας έχω διαβάσει και έχω σχολιάσει, ναι, και με βάση την προσωπική μου εμπειρία αλλά και την επαγγελματική μου πείρα, ναι, ναι, ναι. Οι και καλυμμένοι ναρκισιστές είναι πιο επικίνδυνοι από τους εμφανείς ναρκισιστές. Επειδή παρουσιάζονται ως χαμηλοβλεπούσες ή χαμηλοβλεπούσοι, αν υπάρχει όρος πολύ ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει για άνδρα όρος χαμηλοβλεπούσα. Χαμηλοβλεπούσα λένε για γυναίκες. Χαμηλοβλέποντες, όπως και να έχει. Παρουσιάζονται ως ταπεινοί, ως πολύ καλοί άνθρωποι, ως πολύ ευγενικοί, ως πολύ αισθαντικοί. Στην πραγματικότητα όμως είναι τα τέρατα του ναρκισισμού, έχουν δηλαδή την τερατώδη συμπεριφορά ενός ναρκισιστού και μας κακοποιούν πιο ύπουλα. Και το πιο σημαντικό τους εργαλείο είναι η χειριστικότητα. Άρα
εάν νιώθουμε ότι η σχέση μας μας έχει στραγγίσει συναισθηματικά, αν βλέπουμε ότι το τέρι μας, όταν είμαστε καλά, κάνει τα πάντα προκειμένου να μας κάνει χάλια, σαν να και θέλει να μας βλέπει λυπημένους και όχι χαρούμενους, εάν ακούγοντας αυτό το βίντεο έχουμε ανακαλύψει τον εαυτό μας ή το τέρι μας ή κάποιους ανθρώπους που, με τους οποίους είμαστε σε σχέση στα χαρακτηριστικά της περιγραφής της προσωπικότητας ενός κρυφού ναρκισσιστή, πρέπει να λάβουμε δράση. Αν πρόκειται για εμάς τους ίδιους, να ζητήσουμε βοήθεια από ένα ψυχολόγο. Αν πρόκειται για πρόσωπα τα οποία είναι στη ζωή μας, να διαχειριστούμε τη συνθήκη με γνώμονα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καλά ψυχικά, λειτουργούν από ένα χώρο ψυχοπαθολογίας και είναι επικίνδυνοι προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγονται, επειδή οι ίδιοι μέσα τους νιώθουν ένα τεράστιο κενό, έχουν τρομερές ανασφάλειες τις οποίες κάνουν εμετό ως ένα άλλο ψυχοέμεσμα πάνω στους γύρω τους. Άρα μας φορτώνουν τους δικούς τους εσωτερικούς δαίμονες, είτε μας αφορούν είτε όχι, που δεν μας αφορούν γιατί πρόκειται για δικούς τους εσωτερικούς δαίμονες, και μας κάνουν να νιώθουμε λίγοι και μικροί. Το να είσαι ταπεινός με την αγιοπατερική έννοια είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να νιώθεις τυποτένιος. Προσοχή από ανθρώπους που φαίνονται πολύ ευγενικοί και πολύ γλυκείς και πολύ καλοί, αλλά στη σχέση μαζί τους κουράζεσαι και στεγνώνεις συναισθηματικά και μετά από κάθε επαφή μαζί τους νιώθεις άσχημα και κυρίως άσχημα για τον εαυτό σου. Δεν θα κάνουμε διάγνωση τώρα στον άνδρα σας, στη γυναίκα σας, στο παιδί σας, στη ξαδέρφη σας, στο συνεργάτη σας, ούτε στον εαυτό μας θα κάνουμε διάγνωση. Μαθαίνοντας όμως αυτές τις πληροφορίες περί της ψυχοπαθολογίας του και καλυμμένου ναρκισσιστή, μπορούμε να είμαστε πιο προβληματισμένοι και προσεκτικοί στις σχέσεις μας. Την αγάπη μου σε όλους. Γεια. Yeah.